Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε την εκπομπή. Την εκπομπή Ελλάδα Παντού. Ελλάδα Παντού σημαίνει, θυμάστε το παλιό κάθε μέρα παντού, Ελλάδα Παντού λοιπόν, μεσημέρι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά από παντού, πάντοτε και παντοτινά. Ναύαρχε, κύριε Κορφόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, κύριε Κορφόπουλε. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου στην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν. Με τιμά ιδιαίτερως, εύχομαι καλή σεζόν και η σεζόν αυτή προβλέπεται να έχει πολλά και ενδιαφέροντα γεγονότα. Ναύαρχε μου, αντίο από αυτά τα γεγονότα. Οι εξελίξεις, αυτά τα γεγονότα είναι πίσω μας, έρχονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Το θέμα είναι ότι φτάσαμε σε ένα σημείο πολύ κρίσιμο. Φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα γίνει αύριο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στο ξεκίνημα της εκπομπής είπα ότι ο Θεσσαλικός κάμπος δεν θα είναι αύριο όπως ήταν χθες. Υπάρχουν ευθύνες, Ναυαρχέ. Σαφέστατα. Κοιτάξτε, τίποτα δεν γίνεται μόνο από τύχη και από τη θεομηνία. Σωστό. Εντάξει. Αλλά να τα πάρουμε λίγο από τη σειρά. Να τα πάρουμε. Για να δούμε το τελευταίο εξάμηνο, δηλαδή από τότε που έγιναν τα Τέμπη, που έγινε αυτό το τρομερό δυστύχημα των Τεμπών. Και στη συνέχεια, μέσα σε 6 μήνες, 6 Μαρτίου είχαμε τα Τέμπη και 8 Σεπτεμβρίου συνέβη η θεομηνία στη Θεσσαλία και στη Μαγνησία. Τι είχαμε? Είχαμε τους 700 νεκρούς στην Πύλο. Είχαμε την έκρηξη των πυρηνταθοποτικών στην Αγίαλο. Είχαμε τις φωτιές, τρομερές φωτιές σε όλη την Ελλάδα, σε μέρη που είχαν ξανακαεί και δεν τις προλάβαμε. Δεν μιλάμε για αυτές που πήρε η Δαδιά και υπήρχε πρόβλημα. Υπήρχαν άλλες φωτιές. Με λίγα λόγια μου λέτε τώρα. Ένα λεπτό. Υπήρχε στην πολιτεία γενικότερα. Περιμένετε, εσείς θα μου πείτε μετά αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Εγώ απλώς λέω τα γεγονότα. Υπήρχε το θέμα ότι φύγανε 200 Κροάτες και περάσανε όλη την Ελλάδα. Ναζί λένε ότι ήταν. Ναζί, ό,τι και να είναι. Μα ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι. Έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία και δεν μιλάει κανένας. Και φτάσαν στη Νέα Φιλαδέλφεια και σπάξανε άνθρωπο. Πρώτον, έρχεται μετά αυτή η καινούργια θεομηνία. Η θεομηνία μου πείτε τώρα τι φταίει ο Δεν φταίει η θεομηνία. Γιατί... Όχι, δεν φταίει η θεομηνία. Ξέρετε, εγώ δεν θα έλεγα να έλεγα. Δεν θα έβγαινα να έλεγα ότι όλα είναι έτοιμα και ότι όλα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και μετά να συμβαίνουν αυτά. Και εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν με τα πλοία και βλέπουμε και σήμερα τις εφημερίδες για το Στεφανοβίκιο, το οποίο δεν είναι όπως τα λένε, είναι λίγο διαφορετικά, να μην πάμε στεφ. Αυτό όμως που ήθελα να τονίσω είναι ότι όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν εμφανιστεί έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Να τα ακούσω. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο είναι όλο, δείχνουν μια νοοτροπία. Δημιουργείται μια νοοτροπία, αυτού του δεν βαριέσαι. Δεν είναι δυνατόν. Του αδερφισμού δηλαδή. Του αδερφισμού. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συζητάμε για το τρένο. Γιατί συνέβη το τρένο? Δηλαδή, βασίσαμε 52 άτομα που σκοτωθήκανε σε έναν σταθμάρχη που ήταν αχθοφόρος. Βασίσαμε τώρα σε έναν ύπαρχο το πλοίο που σκοτώθηκε ο άνθρωπος και λέμε ό,τι λέμε. Εδώ θέλω να το θα το πούμε μετά αυτό. Βασίσαμε τώρα στη θεομηνία. Ποιος θέλει, ένα λεπτό. Ακούστε, στη θεομηνία. Ένα λεπτό, καπετάνιο μου. Ποιος θέλει στη θεομηνία? Εδώ είμαστε λοιπόν. Φτιάξαμε ένα. Αυτό είναι νοοτροπία, αφήστε με να πω. Αλλά αν δείτε τα άτομα, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, υπουργοί και κάτω, ναι, που συμμετείχαν σε όλα αυτά τα γεγονότα, βάλτε την ανθρωπογεωγραφία, δηλαδή δίπλα από το κάθε γεγονός, βάλτε ποιοι άνθρωποι συμμετείχαν, ποια άτομα συμμετείχαν με όνομα και διεύθυνση, έχουν υπεύθυνες θέσεις. Θα δείτε ότι το 80% αυτών των ανθρώπων είναι ίδιοι. Αυτό τι μου λέει εμένα? Μου λέει ότι κάτι γίνεται λάθος στην επιλογή των ανθρώπων. Κάπου γίνεται των ατόμων. Ναι. Των ατόμων. Οι οποίοι όμως περνάνε μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Αυτό λοιπόν είναι το χαρακτηριστικό. Ξέρετε κύριε Κοντονή, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Αλλά έχει πολύ απαιτητικούς ανθρώπους. Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο εδώ μέσα. Δεν μας αφήνει το σύστημα να εκδηλώσουμε. Ναύαρχέ μου, είστε στρατιωτικός. Πώς μπορεί μια γέφυρα η οποία την έχουν κατασκευάσει ή την έφτιαξαν ή την διόρθωσαν,
το 2020 να πέσει, βρε αδερφέ. Μα δεν έπεσε το 2020. Η γέφυρα που έπεσε στο Ξηριά, σήμερα γράφεται. Πρώτο θέμα είναι στα νέα. Πρωτοσέλιδο στα νέα. Ορίστε, τι λέει εδώ τα κύριε Κοντονή. Ορίστε, μιας γέφυρας. Το Σεπτέμβριο του 2000, όταν αυτή παραδόθηκε τον Ιούνιο του 2023. Δηλαδή, είναι δυνατόν να παραδίδεται δύο μήνες πριν και μετά να πέφτει. Με συγχωρείτε, αυτό τι είναι. Πού πήγαν τα λεφτά, να βάλω. Αφήστε τα λεφτά. Αυτό θέλω να ξέρω. Αυτό λεφτά πήγαν τα λεφτά πήγαν σε αυτόν που κατασκεύασε. Το θέμα δεν μου πήγαν τα λεφτά. Αυτό το θέμα είναι ποιος την παρέλαβε και διαπίστωσε ότι είναι εντάξει. Άρα λοιπόν, κάτι έγινε εδώ. Είναι δυνατόν να πέφτει καινούργια γέφυρα μέσα σε δύο μήνες. Όσο, δεν είχα, γιατί το υπόλοιπο της γέφυρας δεν έπεσε. Γιατί οι άλλες γέφυρες που είναι παλιότερες δεν πέσανε. Ναι. Να δούμε όμως και στο εκείνο και με τα ελικόπτερα. Βέβαια, βουλιάξαν και τα ελικόπτερα. Ακούστε πάρα πολύ. Τώρα, εσείς, αν ήσασταν διοικητής εκεί, τι θα κάνατε. Μισό λεπτό. Τα ελικόπτερα αυτά δεν είναι ελικόπτερα. Ήταν παροπλισμένα. Βεβαίως. Αφήστε. Να πούμε και γιατί ήταν παροπλισμένα. Ξέρετε, η οικονομική κρίση, η δεκαετής οικονομική κρίση. Δεν είχαν ανταλλακτικά, να μου πει τώρα. Παίρνανε ανταλλακτικά από αυτά και τα περισσότερα από αυτά τα ελικόπτερα ήταν κουφάρια χωρίς ανταλλακτικά. Δεν αφήνει ο στρατός αυτά τα ελικόπτερα μέσα στο έλεος της Χθεομηνίας και στις Κακοκαίρι. Υπάρχουν διαδικασίες που όλα αυτά προστατεύονται. Αλλά όταν όμως το ένα το έχεις σχεδόν αχρηστεύσει, γιατί επί 10 χρόνια δεν είχες λεφτά, δεν σου δίνανε λεφτά να πάρεις ανταλλακτικά, μην βγαίνουμε τώρα και λέμε αυτό το πράγμα. Εάν βεβαίως, γιατί σήμερα είδα και σε εφημερίδες ότι υπήρχε και κάποια απάτσι. Εντάξει. Είναι ένα. Ένα. Έχω βάλει και εγώ. Ένα. Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα απάτσι το οποίο ήταν τελειώτα ελικόπτερα. Μα κοίταξε κανένας αν αυτό το είχαν πάρει όλα τα ίδια. Άρα και... δεν έχει ευθύνη ο διοικητής. Όχι βέβαια. Ο διοικητής αυτά τα οποία είναι για κανιβαλισμό ή τα οποία έχουν αχρηστεί. Τα πετάει. Όχι, τα αφήνει έξω διότι μέσα στις αποθήκες και μέσα στα υπόστεγα έχει αυτά που είναι επιχειρησιακά. Αλλά μην ρίχνουμε όμως το βάρος εκεί σε αυτό το ένα πράγμα. Ένα άλλο θεματάκι που θέλω να το κάνουμε για να τα πιάσουμε μετά. Τι έγινε στον καταπέτη, βράδερφε. Εσείς είστε καπετάνιος, είστε πλήρωκος. Χρηματίσατε όλα τόσα λάθος. Χρόνια. Όλα λάθος. Όλα λάθος. Όλα λάθος. Τι λέει ακούστε. Ο κώδικας των ναυτικών σε αυτό το σημείο για αυτά τα θέματα. Λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν, το καράβι δεν λύνει τους κάβους του εάν δεν είναι στεγανοποιημένο. Τι σημαίνει στεγανοποιημένο? Έχει κλείσει η μπουκαπόρτα. Γιατί αυτό? Διότι κανένας δεν έχει εξασφαλίσει ότι ο καταπέλτης θα κλείσει, θα στεγανοποιήσει και θα μπορεί το καράβι να ταξιδεύσει ασφαλώς. Εάν λοιπόν αυτό δεν το κλείσεις, που το κάνουν όλοι, δηλαδή δεν το κλείνουν τελείως, το αφήνουν μέχρι τη μέση κτλ. Αλλά το αφήνουν μέσα στο λιμάνι, μόλι βγουν απ' έξω το έχουν κλείσει. Σωστό. Εντάξει, μόλις πρέπει να περάσουν. Μα τώρα είναι δυνατόν να έχει μπει στο μισό της που. Πώς το λένε, θα φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, θα φτάσουμε και εκεί. Άρα λοιπόν, έπρεπε οι κάβοι να έχουν λύσει εφόσον το καράβι, εντάξει, είχε κλείσει τον καταπέλτη. Αυτό που άκουσα προηγουμένως στον κύριο Σταυριανάκη δεν έχει καμία σχέση. Τα καράβια αυτά έχουν μπροστά και πίσω bow thruster και μέσα στο λιμάνι. Τι είναι αυτό το bow thruster? Το bow thruster είναι αυτό που σε πάει πλάγια. Πλάγια. Πάει το πλοίο προς το πλάι. Και δεξιά και αριστερά. Ναι. Έχει δυνατές μηχανές. Τα πλοία μας δεν κατευθύνονται από τον καταπέλτη. Ο καταπέλτης ανοίγει εγκαίρως όταν πάμε να δέσουμε. Γιατί ο καπετάνιος από τη γέφυρα δεν έχει καλή ορατότητα πίσω και θέλει ο ύπαρχος του πλοίου που είναι πίσω να του λέει τι απόσταση είναι από την προβλήτα για να κάνει ανάλογες κινήσεις για τις μηχανές. Φτάνει λοιπόν εκεί. Το καράβι έχει λύσει. Ο καταπέλτης είναι ακόμα κάτω, δεν είναι καν σηκωμένος. Άρα επιτρέπει σε κάποιον να πηδήξει μέσα, όπως και έγινε. Ναι. Λάθος αυτό. Ο καταπέλτης έπρεπε να έχει σηκωθεί σε τέτοιο σημείο να μην μπορεί να μπει κανένας μέσα. Τώρα, βάζουμε μία τελεία ή μάλλον μία άνω τελεία.